Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου, να ξεκινήσω με ένα σχόλιο τώρα. Εγώ δεν γέλασα καθόλου με όλο αυτό το που είδαμε το εναλλακτικό. Παρακαλώ, όχι. Αυτό θα σας επέτρεπα γιατί... να το σχολιάσετε αν ήταν εδώ ο Αντώνης Κανάκης και μπορούσε να σας απαντήσει. Η σάτυρα ότι... δεν είναι για να σας ενθουσιάζει. Γυμνασιακές πλάκες με ρατσιστικά σχόλια. Η σάτυρα πρέπει να ενοχλεί τα κόμματα. Αυτή είναι η δουλειά της. Να ενοχλεί πρέπει η σάτυρα. Τι θα κάνει τώρα, θα λογοκρίνουμε και τη σάτυρα. Θα λογοκρίνουμε και τη σάτυρα. Αλίμονο. Παρακαλώ. Ναι, αλλά τουλάχιστον να είναι σάτυρα. Ναι, λοιπόν, αυτό όμως είναι υποκειμενικό. Βεβαίως. Πολλοί γέλασαν με αυτό που είδανε. Τη γνώμη μου λέω. Και εγώ σε αρκετά σημεία γέλασα. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Δηλαδή πρέπει αλλά, να σας πω ότι για παράδειγμα το σημείο όπου ερωτάτε και θα το σχολιάσω, θα δώσω την ευκαιρία και στον κύριο Βιλιάρδο, όπου ο Ιησούς Χριστός ρωτά την μητέρα του, την Παναγία, αν μπήκε το κόμμα Βελόπουλου στη Βουλή, το βρήκα πολύ χαριτωμένο. Ωραία. Χαμογέλασα. Εντάξει, ωραία. Δεν πειράζει. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει σε όλους. Ωραία. Επίσης, λοιπόν, λάβετε υπόψη σας ότι απόψε δεν είστε σε καλή διάθεση λόγω των αποτελεσμάτων. Μια χαρά είμαι, γιατί. Δεν έχετε διάθεση για γέλιο, θέλω να πω. Δεν μπορεί να μην σας στενοχώρησε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν σας στενοχώρησε. Καθόλου. Να σας πω. Εγώ μπαίνοντας μέσα είμαι δημοσιογράφος. Το ότι είμαι όχι, έξω το από λέω εδώ, με την έννοια ότι η Αυγή. Δημοσιογράφος είμαι. Ότι η Αυγή. Όπως είστε εσείς δημοσιογράφος, είμαι και εγώ. Κοιτάξτε, εσείς πανηγυρίζετε εγώ σήμερα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν πανηγυρίζω για την νίκη κανενός ποτέ. Εγώ διότι εγώ δεν εργάστηκα ποτέ σε κομματικό έντυπο. Όταν ποτέ. Πέρα, ποτέ. Never. Που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Ποτέ στεναχωρημένος για ένα αποτέλεσμα. Καλό ή η Αυγή όμως έδωσε αγώνα με τα πρωτοσέλιδά της υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και ο Αντένα ήταν φιλικά διακείμενος προς τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, τήρησε απόλυτα τις ισορροπίες. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε. Αλλά άλλωστε, έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια μονίμως να κάνετε επιθέσεις στους δημοσιογράφους. Εγώ. Εσχάτως βλέπω και στην. Εσείς ή η παράταξή σας. Εσχάτως βλέπω ότι κάνετε επιθέσεις και στους σατυρικούς καλλιτέχνες. Είναι το επόμενο παράταξη. Βήμα. Είμαι δημοσιογράφος, 30 έχετε χρόνια στην δυσανεξία στην κριτική. Δημοσιογράφος, 30 χρόνια στην Εσία και δεν κάνω επιθέσεις. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Πετρόπουλε, θα μου πείτε τη γνώμη σας για το αποτέλεσμα. Στην ουσία. Ελάτε, παρακαλώ. Στην ουσία, λοιπόν. Έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο πράγματι έως και σοκαριστικό μπορεί να το πει κάποιος. Μα πριν δηλαδή, μου είπατε ότι δεν στενοχωρηθήκατε, τώρα έχετε σοκαριστεί. Όχι, σοκαριστικό γιατί κανένας δεν το περίμενε από αυτή την άποψη. Ναι. Δεν σοκαρίστηκα εγώ μόνο, δηλαδή ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι. Ναι. Εσύ, και εσείς δεν πώς το βρήκατε λίγο απρόσμενο. Έχετε. Λοιπόν, βλέπω λίγο τα ποιοτικά στοιχεία, βλέπω ότι η αποχή έχει πάει στο 45% αν δεν κάνω λάθος. Πλησιάζει, δηλαδή ένα στους δύο δεν ψήφισε. Είναι μικρότερη από την προηγούμενη. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εκλογική αναμέτρηση. Ένα στους δύο δεν έχει ψηφίσει. Τώρα, πήγαμε σε μια εκλογική, προεκλογική περίοδο εντελώς βουβή, με εύκολες, θα έλεγα, εύκολα τραπέζια, τα οποία αναλώθηκαν κυρίως σε εκπομπές, είτε το πρωί είτε το μεσημέρι, με ένα debate που συμμετείχαν όλοι μαζί, με ένα κόσμο το οποίο δεν έχει καταλάβει τις πολιτικές θέσεις ακόμα, τα προγράμματα δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν κατάλαβε ο κόσμος, έτσι δηλαδή και εγώ. Έπεσε στο 20% ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο 41% αυτό, αυτό θα το αναλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει κάνει λάθος και γιατί πήγε στο 20%. Λέω την άποψή μου σαν δημοσιογράφος, ναι, ότι ήταν μια πρωτόγνωρη, ότι δεν κατάλαβε ο κόσμος, μια πρωτόγνωρη προεκλογική περίοδος, κατά την οποία, για παράδειγμα, η εκπομπή της κυρίας Κορδά επισκίασε τη δική σας. Είναι. Δεν το συνηθίζετε. Ναι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Ναι. Εσείς κάνετε πιο πολιτικές εκπομπές. Να το πάντως, πω. Η συνέντευξή μου με τον κύριο Τσίπρα πήγε εξαιρετικά. Μα δεν είπα εγώ. Ναι, αλλά αν δείτε τη μερίδα του θέλω Λέοντος. Να πω, δεν είναι όπως τα λέτε. Μα, δηλαδή, μου, ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε μόνο στην κυρία Σκορδά. Να πω την ήρθε και στο δελτίο ειδήσεων. Να πω, έχω ένα σκεπτικό. Δεν έγινε μόνο η εκπομπή της κυρίας Σκορδά. Έγινε και πρόσωπο με πρόσωπο με θέμα την οικονομία, με Σταϊκούρα, με Τσακαλώτο, με όλα τα κόμματα. Μπορείτε να ακούσετε λίγο. Ναι. Καταθέτω ένα σκεπτικό. Πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Και εγώ ένα άλλο. Ναι, αλλά αφήστε να πω το δικό μου πρώτα. Ναι, πείτε. Καλεσμένος είμαι. Πείτε το, αλλά χωρίς αιχμές. Σε ποιον? Σαν αυτή που κάνατε πριν, ότι η εκπομπή της κυρίας Κορδά επισκίασε τη δική μου φέρνω... για να δικαιολογήσετε. Ακούστε, την ήττα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ένα λεπτά. Να καταλάβετε. Παράδειγμα φέρνω ότι κάποιες εκπομπές που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε και να λέμε πιο ελαφριές, μη πολιτικές, πώς να το πω. Ναι. Έτσι. Πήραν τη μερίδα του Λέοντος σε αυτή την προεκλογική φάση
από αντίστοιχες περιόδους άλλες. Και αυτό γιατί ωφέλησε τη Νέα Δημοκρατία και όχι το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν είχε πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, αναγκάστηκε σε μία ερώτηση να απαντήσει για τις υποκλοπές στο debate. Δεν ξανακούστηκε η λέξη. Αστειεύεστε. Δεν ξανακούστηκε η λέξη υποκλοπές. Όχι, ξανακούστηκε η λέξη. Τρεις ερωτήσεις του έκανα εγώ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Λέτε ψέματα. Η λέξη Τέμπη. Κόψτε, παρακαλώ, κόψτε το απόσπασμα της συνέντευξης Μητσοτάκη στο δελτίο που τον ρωτώ τρεις φορές για τις υποκλοπές. Και για τη δήλωση Ανδρουλάκη περί φυλακής. Όχι, μπράβο σε εσάς που λέτε ψέματα. Τι συγχύζεστε? Πώς να μην συγχύζομαι? Γιατί, μα δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Όχι, να μην λέτε ψέματα. Γιατί είπα ψέματα? Είπατε ψέματα ότι δεν τον ρώτησε κανένας για τις υποκλοπές. Αυτό είναι ψέμα. Είναι αιχμή κατά της δημοσιογραφίας. Την ερώτηση της Ράνιας Τζίμα επί 35 μέρες... Πάμε στο Πασόκ, παρακαλώ, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκεί. Έρχομαι μετά. Παρακαλώ, κλειστά όλα τα μικρόφωνα. Πάμε στο Πασόκ. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί γύρω στο 36-37% ως τελικό αποτέλεσμα. Πώς το λέτε αυτό? Εκτιμώ, λέω. Εκτιμώ. Πώς το εκτιμάτε? Το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε εκτίμηση πριν από λίγο. Κύριε Πετρόπουλε, με συγχωρείτε. Θα ξεχάσω και αυτά που ήξερα. 37-38. Έκανε επίσημη εκτίμηση το Υπουργείο Εσωτερικών με πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε πέσει έξω κάποιες φορές? Στην επίσημη εκτίμηση. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών. Και τι λέει? Η ενσωμάτωση λέει 40... Λέει 36% Νέα Δημοκρατία, 37% που λέει ο κύριος Πετρόπουλος. Ένα λεπτό, περιμένετε. Νέο είμαστε στο 60, υπάρχει ένα 40. Να παρακολουθώ τα αποτελέσματα. Η εκτίμηση είναι δικιά μου είναι, γιατί έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους... Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχουμε την επίσημη εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών και την επίσημη εκτίμηση Πετρόπου. Κύριε Χατζηνικολάου. Ας επιλέξουν οι πολίτες. Ας πω την άποψή μου και ας πείτε ότι εντάξει, λέω κουταμάρες. Τώρα δεν είναι κανονικό αυτό. Μα δεν είναι κανονικό, δεν το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, έχει τεράστια διαφορά το 38-38,5 από το 40 παρακάτι. Είπατε 36-37 πριν από ένα λεπτό. Ωραία. Λέω ότι τώρα πήγατε στο 38-38,5. 37-38 θα κινηθεί. Τη σπάλα του αρνιού διαβάζετε. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, βλέπω, δείτε την επικράτεια, δείτε, παρακαλώ, εδώ, βλέπω, επικράτεια στο 63,7%. Νέα Δημοκρατία 40,9%. Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στο 40%. Ικανοποιηθήκατε? 40%. Ορίστε. Δεν το αλλάζω. Στο 40%. Εγώ να ικανοποιηθώ? Όχι, μα... Εγώ διαβάζω τα μπορώ επίσημα αποτελέσματα. Μπορώ να αμφισβητήσω εγώ. Μπορώ. Εγώ θα το χρεωθώ. Δεν έχω εσείς. Εγώ θα το χρεωθώ. Έχετε ήδη χρεωθεί. Ωραία. Κρατώ το βίντεο και θα δούμε στο τέλος της εκλογικής λοιπόν, βραδιάς. Λέω ότι κάπου εκεί γύρω στο 38 θα καταλήξει η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως να πλησιάσει λίγο 1-2% ΣΥΡΙΖΑ παραπάνω. Κύριε, δεν αλλάζει το βλέπετε, τη γενική αυτό που εικόνα. Λέει, το βλέπετε κάπου αυτό που λέει ο κ. Πετρόπουλος? Δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Δεν αλλάζει τη γενική εικόνα και την πραγματική εικόνα αυτό που λέω. Όμως ξέρετε ελάχιστα. Κάτι. Δεν την αλλάζει. Κάτι. Δεν την αλλάζει. Συγχωρείτε. Και αυτό θα είναι και το ερώτημά μου στον κύριο Καραμένο. Καλά, να τελειώσω πρώτα εγώ. Εσείς σήμερα εδώ εμφανίζετε αυτή την εικόνα που δυστυχώς εμφάνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια δηλαδή... σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική του ήττα. Δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική, δεν αποτίμησε το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτά γιατί δεν τα λέτε? Δεν έβγαλε συμπεράσματα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Όποτε θέλετε είστε έτσι, όποτε θέλετε είστε γιουβέτσι. Γιατί εμφανίστηκα ποτέ σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το βλέπουμε όλοι. Μέχρι και την επίσημη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αμφισβητήσατε χάρη του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίστηκα ποτέ εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ? Σας απάντησα. Αμφισβητήσατε μέχρι και την επίσημη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Μα εγώ το χρεώνομαι. Εσείς γιατί ενοχλείστε? Εσείς εγώ το χρεώνεστε και χρεώνεστε. Χρεώνομαι, και ναι. Το κάνετε για λόγους που έχουν να κάνουν με την κομματική σας αγάπη, ένταξη, προτίμηση. Πού τη γνωρίζετε? Πού τη γνωρίζω? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω να περάσω ένα όριο. Να την ψάξει. Δεν θέλω να περάσω Ελάτε, ένα όριο. Κύριε Καραμέρο, παρακαλώ. Έτσι. Θα μπορούσα να απαντήσω κατάλληλα. Να απαντήσετε όπως θέλετε. Είστε ναι. Εγώ τον Τσίπρα δεν τον ρώτησα ποτέ ποιο είναι το καλύτερο του φαγητό. Κακός. Εγώ τον ρώτησα την επόμενη φορά. Εγώ τον θα ρώτησα. Τον στο στούντιο. Η απάντηση είναι ότι εγώ τον ρώτησα τον Τσίπρα. Εγώ δεν τον ρώτησα. Καταλάβατε. Αυτό είπα και εγώ. Τον ρώτησα. Εγώ διότι η συγκεκριμένη εκπομπή εγώ δεν το κάνει αυτό. Κάνει πορτρέτα. Καταλάβατε τώρα γιατί έχει αξία η ερώτηση τη κυρία Τζίμα.
Καταλάβατε γιατί είχε αξία η Όχι, γιατί έκανα την ίδια. Όχι, δεν καταλάβατε. Καταλάβατε. Γιατί είστε προκατηλημένο και θλιβερό. Δεν το ρωτήσατε τον κύριο Μητσοτάκη. Ωραία. Το ρώτησα και για τη φυλακή. Και για τη φυλακή ρώτησα. Πώς έγινε αυτό που δεν πήρες χαμπάρι. Ποιο? Δεν το ρώτησε κανένα δημοσιογράφο. Τρεις φορές. Τρεις. Του είπατε ότι όταν δεν το πήρες. Τρεις φορές να ξαναδείτε τη συνέντευξη και να μου ζητήσετε συγγνώμη. Ούτε τη λέξη. Να ξαναδείτε τη συνέντευξη και να μου ζητήσετε συγγνώμη. Επισυνδέσεις. Το γάρ πολίτη θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Αφήστε, λοιπόν, παρακαλώ. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας. Για τη δημοσιογραφία. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας. Για τη δημοσιογραφία. Δεν πειράζει. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας, κύριε Πετρόπουλε. Δυστυχώς είστε προσβλητικός και απαράδεκτος. Πάρτε την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που ονειρευτήκατε. Και που, βγάλατε από την κοιλιά σας και κάντε την κορνίζα ως πτυχίο δημοσιογραφίας. Το πτυχίο της δημοσιογραφίας που εσείς, το πτυχίο της δημοσιογραφίας που εσείς αξίζετε είναι αυτό. Να κάνετε και εκτιμήσεις αποτελέσματος από την κοιλιά σας. Από την κοιλιά σας. Εγώ τη χαίρομαι. Και είμαι 40 χρόνια στην ίδια γραμμή. Εσείς κάντε άλλες 2-3 εκτιμήσεις του αποτελέσματος. Σε μισή ώρα θα έχετε βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ νικητή. Δημοσιογραφία. Αφήστε, εγώ σας φταίω. Εγώ σας φταίω. Θέση 108. Εγώ σας φταίω. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλε. Δεν θέλω άλλη συζήτηση. Δεν σας αρέσει. Ελάτε κύριε Καραμέρο.